Τώρα που ξεκινάει η εκπομπή της κυρίας Πάνια, θα της δίνετε πάσα. Μάλιστα, μάλιστα. Next, please. Το περιμένουμε πώς και πώς. Να αρχίσει έτσι το πρόγραμμα. Παράλληλα, από μέσα ακούγεται και ο Σωκράτης Μάλαμας. Σας τον αφιερώνω. Τη λατρεύω. Εγώ είμαι αρρωστάκι με Ανίτα Πάνια και το περιμένω πώς και πώς. Ώρα που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Open, τι ώρα θα ξεκινάει η κυρία Πάνια, εσείς τι ώρα θα τελειώνετε? Εμείς λογικά θα επανέλθουμε στην παλιά μας ώρα, αλλά ακόμα δεν ξέρω πότε αν θα είναι καθημερινό, πότε θα ξεκινήσει. Προς το παρόν, εκεί βαράμε ματσακόνι, 2 με 4, ακούραστοι. Ξέρω ότι σίγουρα έχουμε την πρεμιέρα Σαββατοκύριακο. Δεν είμαι σίγουρη για τον προγραμματισμό. Εγώ με χαρά. Δηλαδή, μακάρι να έρθει στο καθημερινό, να πάμε να παίξουμε κιόλας, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Έχουμε καιρό να δούμε καλεσμένα στο podcast το καλό. Ναι. Κάναμε μία προσαρμογή, αλλά νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα γίνει πάλι η ανατροπή. Α, θα έχουμε καλεσμένα. Βεβαίως. Την Ελένη Χατζίδου, φαντάζεσαι, μακάρι. Βλέπουμε, έχετε και περισσότερο γκόσι, πάντα με το δικό σας τρόπο. Έχετε εντάξει παραπάνω. Κάνουμε ένα top story για όλα αυτά που... Αλλά εντάξει, εμείς ουσιαστικά από αναπαραγωγές. Δεν είμαστε πρωτογενές υλικό. Κοίτα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, εμείς τον κοσιπάρουμε λίγο πιο χιουμοριστικά ή και όχι μερικές φορές. Νομίζω ότι και το χιούμορ πολλές φορές μπορεί να έχει ένα σχόλιο που μπορεί να είναι και λίγο πιο δεικτικό, ακόμα και όταν το κάνεις, ξέρεις, με πιο ηλαρότητα. Αλλά πάντα στη βάση τη δικιά μας. Ένα σχόλιο για αυτά που έχει πει η κυρία Βιτάλη για τις κυρίες στα πάνελ. Σέβομαι όλους τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους της τηλεόρασης. Εγώ δεν πιστεύω ότι πια είναι η εποχή της γλάστρας. Θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο. Ότι οι γλάστρες πια στην τηλεόραση δεν έχουν καμία θέση, γιατί ο κόσμος έχει άλλες απαιτήσεις. Νομίζω ότι ζητάει πακέτο ανθρώπους. Δεν συζητώ να είμαστε ωραία κορίτσια. Αλλά νομίζω ότι θέλει άποψη, θέλει χιούμορ, ανάλογα σε ποιο μετερίζει είσαι. Δεν νομίζω ότι πια είναι η εποχή της γλάστρας στην ελληνική τηλεόραση. Μάλλον διαφορετική εποχή διανύουμε. Τελικά, όσο είπε ο κύριος Νταλάρας, τώρα στον απόϊχο παρεξηγήθηκα. Τι βλέπετε όταν τηγανίζετε? Τι βλέπουμε, μωρί, όταν τηγανίζουμε? Έτσι λέει ο κύριος Νταλάρας, ότι τα πρωινάδικα είναι για τις κυρίες. Καλέ, είστε τρελοί, δεν το πιάνω καν το θέμα. Γεια σας! Έβαλε πρώτη και έφυγε. Καλά κάνω να σου πω τώρα, δεν με συμφέρει αυτό που λέω, αλλά καλά, ευτυχώς έφυγες. Πολύ ωραία αυτό που είπε. Να σου πω ότι έρχομαι και θα πω ό,τι δεν έχω πει ποτέ πουθενά. Ούτε σε μένα. Μαζί θα τα μάθουμε. Έτσι ακριβώς. Ποιο είναι τα για τις γλάστρες που είπε? Ναι, ότι δεν είναι εποχή της γλάστρας και δεν υπάρχει αυτό. Ο κόσμος θέλει ανθρώπους. Αυτό δεν είχαμε πει κι εμείς. Ναι, απλά είναι ωραίο που το ακούς και το λέει ένας άλλος άνθρωπος, ότι θέλει ανθρώπους ο κόσμος με άποψη, θέλει ανθρώπους να παίρνουν θέση, να μιλάνε και δεν είναι η εποχή για γλάστρες. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό που παρατηρώ εγώ τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, είναι ότι όχι μόνο οι γλάστρες, οι περιτρίγυροι των παρουσιαστών και των παρουσιαστριών, είναι ο καιρός που δεν θέλει να κάνουν τις γλάστρες και οι παρουσιαστές. Δηλαδή να το παίζουν, είναι φίλοι μας, τους αγαπάμε. Είναι η περίοδος που και οι παρουσιαστές λένε την άποψή τους. Πλέον. Ισχύει. Και μας αρέσει κιόλας. Είναι ανοιχτή στο να γίνουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά την μείωση της εκπομπής σε διάρκεια. Είναι ωραίο έτσι που τα ακούς. Δείχνει ρε παιδί μου μια συναδελφικότητα και δείχνει μια κατανόηση. Σου λέει θα φτιάξει το πρόγραμμα, θα έρθουν κι άλλοι. Δηλαδή, της αρέσει ρε παιδί μου. Της αρέσει και όσον αφορά τον gossip, τώρα να πω έτσι γρήγορα που γίνονται αλλαγές. Έχει μπει τον gossip, όντως υπάρχει τον gossip λίγο πιο έντονο. Γενικότερα βλέπω τον gossip να υπάρχει πολύ και να μπαίνει όλο και περισσότερο σε εκπομπές. Μου ήρθε, έβλεπα προχθές την εκπομπή του Φώτη Εργουλόπουλου που έχει βάλει και εκείνο gossip στην εκπομπή του. Δηλαδή, βλέπω ότι σιγά-σιγά αρχίζει και μπαίνει παντού το gossip στοιχείο. Το gossip τι είναι στην ουσία, ρε παιδιά? Είναι το lifestyle ουσιαστικά. Το lifestyle έχω σχολιασμένο. Τέλος πάντων, λοιπόν.